Και η κυβέρνηση να αλλάξει και άλλη να έρθει και παράλληλα να έρθει. Αυτοί έχουν δρομολογήσει το θάνατο των πολιτών. Δυστυχώς δεν μπορούν να προσαρμοστούν. Δύσκολα, γιατί τα περισσότερα χρήματα εκεί πέφτουν. Δηλαδή φεύγουν όλα τα χρήματα σε σούπερ μάρκετ. Βασικά αγαθά όπως ψωμί, τυρί, γάλα, λάδι, πάνες, βρεφικές τροφές, καθαριστικά και είδη προσωπικής περιποίησης ανήκουν στις 31 κατηγορίες προϊόντων που θα έχουν μηδενικές ή πολύ μικρές αυξήσεις. Το καλάθι της νοικοκυράς αλλάζει σύμφωνα πάντα με τις ανάγκες του κόσμου. Τα ίδια, λίγο αυξημένα. Το καλάθι της νοικοκυράς θα περιλαμβάνει 50 προϊόντα, γαλακτοκομικά, τα κύρια προϊόντα. Θα είναι λίγο πιο φθηνά. Αυτό πιστεύετε ότι είναι ένα καλό μέτρο? Σίγουρα τα γαλακτοκομικά και τα προϊόντα που χρησιμοποιούμε καθημερινά. Εμείς προσπαθούμε νομίζω να κοιτάμε ποια σούπερ μάρκετ έχουν τη χαμηλότερη τιμή και συνεχώς ψάχνουμε να βρούμε τα πιο φθηνά. Αυξημένες τιμές βλέπετε και φυσικά? Ναι. Δυστυχώς ναι. Σε ποια προϊόντα είναι περισσότερες οι αυξήσεις? Σε όλα. Οι καταναλωτές προσπαθούν να αντέξουν με κάθε τρόπο. Οι ίδιοι βρίσκουν αρκετά θετικό το μέτρο του Υπουργείου Καταναλωτή, να κρατά δηλαδή σε σταθερή τιμή βασικά προϊόντα. Από την άλλη όμως πλευρά υπάρχει κόσμος που πιστεύει πως τα πράγματα θα χειροτερέψουν και πως διανύουμε καταστάσεις ενεργειακού πολέμου. Καταστάσεις ενεργειακού πολέμου εντός εισαγωγικών, εντάξει. Αλλά πάνε να εξολοθρέψουν την ανθρωπότητα. Τι να κάνω, θα σπίξουμε το ζωνάρι. Όσο πάει. Πάει κι άλλο, πιστεύετε? Πάει. Γιατί περάσαμε και πιο χειρότερα. Η δικιά μου ηλικία. Οι καταναλωτές θα έρχονται στο σούπερ μάρκετ και θα επιλέγουν τα προϊόντα τα οποία ανήκουν στη λίστα. Τα 50 αυτά προϊόντα είναι γάλα, αναψυκτικά, μακαρόνια με το νούμερο 6, καθώς και ψωμί. Αυτά τα προϊόντα θα δέχονται μια μικρή αύξηση ή η τιμή τους μπορεί να παρεμένει και σταθερή. Την ακρίβεια που θα την περιγραφήσουμε δεν απορροφάται. Έχουν πρόγραμμα τέτοιο που θα συνεχίσει έτσι η κατάσταση. Επειδή στο Υπουργείο Ανάπτυξης αναγνωρίζουν ότι μπορεί να τεθούν ζητήματα ανταγωνισμού, έχουν αποφασίσει τα εξής: να καταθέσουν νομοθετική ρύθμιση εφόσον χρειαστεί για να διασφαλιστεί η λειτουργία του μέτρου και να ζητήσουν από τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ να προχωρούν σε συνεχείς ανανεώσεις των προϊόντων που θα μπαίνουν στον κατάλογο ανά μία ή δύο εβδομάδες. Διευκρινίζεται πως το καλάθι της νοικοκυράς θα αφορά καταστήματα που είναι αλυσίδες και έχουν τζίρο άνω των 70 εκατομμυρίων ευρώ.